Μιας και μιλάμε για Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, είναι από τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα. Μας είχε κάνει την τιμή πέρυσι, τον είχαμε φιλοξενήσει ο κύριος Νίκος Γαλάνης, εκπαιδευτικός, έχει βραβευτεί για πάρα πολλές δράσεις, χαρακτηρίζεται για την αγάπη του βέβαια προς τα παιδιά, όπως θα πρέπει άλλωστε να κάνουν και να χαρακτηρίζονται και να ξεχωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στην Κρήτη μας που δοκιμάζεται αυτόν τον καιρό. Και πριν προχωρήσουμε στην κουβέντα μας, θέλω να πω ένα κουράγιο και δύναμη για τις δύσκολες μέρες και ώρες που περνάνε τον τελευταίο καιρό μετά το σεισμό. Εγώ προέρχομαι από την Πάτρα, αν θυμάστε, η καταγωγή μου, και μια επίσης σεισμογενή περιοχή. Έχουμε χτυπηθεί και εμείς πολλές φορές. Και όλα να πάνε καλά και σύντομα να επιστρέψει η κανονικότητα και οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Βέβαια, ξεκινήσατε με ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα. Στις σεισμόπληκτες περιοχές, άνθρωποι, το γνωρίζετε, βρίσκονται έξω από τα σπίτια, τους ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά. Δυστυχώς, πολλά τα προβλήματα. Στις περιοχές εκείνες, στους κουνάβους Κρήτης ήμουνα, στα Αργολοχώρη, στο Χουδέτσι, όλα τα χωριά, τις περιοχές, τις αγαπώ και έχω πολλούς φίλους και δυστυχώς τα βλέπω καθημερινά. Λοιπόν, πάμε και στο μήνυμα της ημέρας που προκύπτει μέσα από τα σπλάχνα της εκπαιδευτικής κοινότητας παγκοσμίως. Όπως είπε και η Εύη, αυτά μένουν αξέχαστα τα χρόνια σε όλους και αυτό είναι η τύχη η δική μας. Συνήθως οι άνθρωποι μένουν στη μνήμη λίγων ανθρώπων στη ζωή τους, αλλά εμείς οι δάσκαλοι μένουμε στη μνήμη δεκάδων, εκατοντάδων ανθρώπων. Και αυτό είναι μεγάλη τύχη, γιατί μπορούμε να ακουμπάμε, να αγγίζουμε ψυχές παιδικές και να μένουμε στη μνήμη τους και στη ψυχή τους, ελπίζω με ευχάριστες αναμνήσεις. Και νομίζω στο δημοτικό που βρίσκομαι εγώ, νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ευχάριστες αναμνήσεις πραγματικά. Ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού σε μια σύγχρονη κοινωνία ποιος είναι? Η ερώτηση μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά έχει αλλάξει ο ρόλος του εκπαιδευτικού άρδιν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο εκπαιδευτικός, η αυθεντία που ξέραμε εμείς και παλιότερα, ο εκπαιδευτικός που κάθεται στην έδρα και τα ξέρει όλα, δεν υπάρχει πλέον. Η γνώση βρίσκεται, κατακτιέται, αναζητιέται στην τάξη μαζί με τους μαθητές. Κανείς δεν τα ξέρει όλα και προσπαθούμε να βρούμε το σωστό και το λάθος. Αγαπάμε το λάθος πια, το θέλουμε το λάθος, δεν χτυπάμε χέρια με χάρακα, ούτε γράφουμε 100 φορές τίποτα. Μέσα από το λάθος θα μάθουμε. Και σίγουρα οι νέες τεχνολογίες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και έχουν αλλάξει το ρόλο μας. Είναι μεγάλη βοήθεια πια να έχουμε τον υπολογιστή, ένα προτζέκτορα στην τάξη και να μπορούμε να ταξιδέψουμε εκείνη τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, πρόσφατα με τους μαθητές μου, μέσω του Google View, του Street View, πήγαμε και ταξιδέψαμε πραγματικά σε πολλές πόλεις όλου του κόσμου και από ένα μικρό χωριό που δουλεύω εγώ, τον Άγιο Δημήτριο, ήταν απίστευτο να μπορούμε να πάμε παντού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να μου πείτε λίγο τα πιο όμορφα λόγια που έχετε ακούσει και τα θυμάστε, σας έχουν μείνει χαραγμένα στο νου από κάποιον μαθητή σας. Ποια ήταν? Θα σας πω. Αν αποκαλύπτετε το περιεχόμενο, είναι γι' αυτό. Τα λόγια που μας λένε κατά τη διάρκεια της χρονιάς είναι πάντα σίγουρα, μας αγγίζουν πάρα πολύ. Αλλά εγώ θα σας πω ότι μου μένουν τα λόγια όταν πια οι μαθητές έχουν φύγει από το σχολείο. Έχω μαθητές που είναι ενήλικες πια, που εργάζονται, κορίτσια που τα είχα εγώ μαθήτρες και πια έχουν γίνει μανάδες, έχουν παιδιά. Και όταν σε βρίσκουν μετά από 10 χρόνια και σου λένε «Α, θυμάμαστε εκείνο, θυμόμαστε το άλλο που είχαμε κάνει, πώς είχαμε γελάσει, είχαμε περάσει όμορφα», τότε λες «Κάτι έκανα, κάτι κατάφερα, αφού με θυμούνται με ευχάριστες αναμνήσεις». Και σίγουρα σε σχέση με την εποχή που ζούμε και τα κλειστά σχολεία, τα παιδιά να είναι μακριά από τις τάξεις είναι κάτι πολύ άσχημο για την κοινωνικοποίησή τους και αυτή ακριβώς η σχέση που αναπτύσσουμε δάσκαλος και μαθητής, αλλά και οι μαθητές μεταξύ τους φυσικά. Λοιπόν, σε προσωπικό επίπεδο, είστε ένας εκπαιδευτικός που έχει βραβευτεί, προχωράει σε καινοτόμες δράσεις, τον αγαπούν τα παιδιά, είστε γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Τι ετοιμάζετε, για να επαναλάβουμε, πού βρίσκεστε, η σχολική σεζόν πού σας βρίσκει? Με βρίσκει στο Δημοτικό Σχολείο του Δημητρίου, που ήμουνα και πριν 2 χρόνια. Είχαμε κάνει μια ταινία για το ρόλο της γυναίκας, αν θυμάστε, και μια μαθήτρια υπερπηδούσε τα εμπόδια στο Δημοτικό Σταδίο του Ναυπλίου. Και φέτος εκεί, σε ένα πολύ μικρό σχολείο, με 25 παιδιά, όλο το σχολείο 25 παιδιά, αλλά τα μικρά σχολεία έχουν μεγάλη μαγεία και μπορούν να καταφέρουν πολλά. Φέτος είναι μια πολύ περίεργη χρονιά. Ελπίζω να μείνουμε ανοιχτοί όλο το χρόνο, πραγματικά. Και αν μείνουμε, θα φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Ανήκουμε και σε ένα πολύ ωραίο Δήμο, το Δήμο Επιδαύρου, με πολύ μεγάλη ιστορία και σίγουρα θα κάνουμε κάτι γι' αυτό, χωρίς να θέλω να πω περισσότερα. Τα εμπόδια που θα κληθούν να προσπεράσουν
οι μαθητές και η εκπαιδευτική κοινότητα φέτος είναι δύσκολα? Φέτος είναι πάρα πολλά. Είναι και πάρα μιας πολλά. Που λέτε για τους εκπαιδευτικούς, δυστυχώς στις μέρες μας ακούγονται πολλά για το θέμα της αξιολόγησης και χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι μας ακούνε και πολλοί γονείς, επειδή έχω ταξιδέψει σε πολλά σχολεία, έχουμε μιλήσει με πολλούς εκπαιδευτικούς. Κανένας δάσκαλος, κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να πούμε την αξιολόγηση. Όλοι επιθυμούν την αξιολόγηση, πραγματικά, πιστέψτε με, αλλά δεν επιθυμούν αυτόν τον τρόπο που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Όλοι όμως θέλουν να έχουν μια μορφή αξιολόγησης και να πάνε το σχολείο μπροστά. Κύριε Γαλάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που πάντα δίνετε βήμα στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.